μια σημνή τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης, όπου ο χώρος, ασφυκτικά γεμάτος με πρόσωπα που δήλωναν το παρόν σήμερα για να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη με την ελπίδα να αποφευχθούν στο μέλλον τέτοιες ομότητες, αλλά και να αποδοθεί ο φόρος τιμής που αναλογεί στα θύματα. ...71 χρόνια πέρασαν από την αναχώρηση του πρώτου σειρμού για το Auschwitz. Στις 27 Ιανουαρίου του 1945, τα στρατιωτικά σοβιετικά στρατεύματα διέβαιναν τις πύλες του Auschwitz, αντικρίζοντας το κολαστήριο των Ναζί και τους ζωντανούς σκελετούς, την πιο τρανή απόδειξη του μεγαλύτερου εγκλήματος στην ιστορία. Η ημέρα αυτή επιλέχθηκε σχεδόν 6 δεκαετίες μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τον Οργανισμό Ηνωμένων Πολιτειών ως Διεθνής ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και από την ελληνική κυβέρνηση για την καθιέρωση της ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Είχε προηγηθεί το 1953 η καθιέρωση από το κράτος του Ισραήλ του Γιόμ Ασοά, της ημέρας Πέμπτους, κοινής για το παγκόσμιο εβραϊσμό, η οποία φέτος θα τιμηθεί στις 27 Απριλίου του 2014. Σε αυτές τις παγκόσμιες εθνικές ημέρες τιμάται η μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ενώ αυτές οφείλουν να λειτουργούν υπενθυμητικά για τα όσα οφείλουμε να πράττουμε για την ενίσχυση της μνήμης του Ολοκαυτώματος και για να καταστήσουμε τα μέλη της νέας γενιάς κοινωνούς των διδαγμάτων της θηριωδίας των Ναζί. Για τη Θεσσαλονίκη όμως υπάρχει μια ειδική ημερομηνία σταθμός, η 15η Μαρτίου 1943, η ημερομηνία που 71 χρόνια πριν αναχώρησε από την περιοχή του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού το πρώτο τρένο με στιβαγμένους σε βαγόνια ζώων 2.800 Εβραίους Θεσσαλονίκης, κατοίκους του Βαρόνου Χίλς με προορισμό το Auschwitz-Birkenau. Η πλειοψηφία τους εκτελέστηκε αμέσως μετά την άφηξή τους και πήγαν στους θαλάμους των αερίων. Φυσικά, ούτε όσοι επέβαιναν στο τρένο αυτό, αλλά και στους 18 ακόμη σειρμούς που ακολούθησαν, μπορούσαν να φανταστούν τα μαρτύρια και το τραγικό τέλος που επιφύλασε το ταξίδι αυτό με το 96% των 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά, από την ημέρα εκείνη, η πόλη άλλαξε οριστικά. Έχασε την πολυάριθμη δυναμική εβραϊκή κοινότητα και σχεδόν όλα όσα είχαν δημιουργηθεί κατά τη μακραίωνη παρουσία της. Μετά το τέλος του πολέμου, φαίνεται πως θέλει να ξεχάσει, να λησμονήσει την πολύπλευρη παρουσία και προσφορά των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και με την επιστροφή των ελάχιστων επιζώντων, οι οποίοι έχοντας ανοιχτά τα τραύματα των στρατοπέδων, προσπάθησαν να ζήσουν και να λειτουργήσουν και πάλι την κοινότητα. Στις μέρες μας, λόγω και της έξαρσης των φαινομένων μυσαλλοδοξίας, φαίνεται να υπάρχει μια πιο συστηματική προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των σχολείων που επισκέπτονται το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και αυξήθηκε ο αριθμός των διδασκόντων που παρακολουθεί σχετικά σεμινάρια. Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης να εκδοθεί βιβλίο διδάσκοντος για την εβραϊκή παρουσία στην Ελλάδα,
το οποίο θα καλύψει ένα τεράστιο κενό που υφίσταται μέχρι σήμερα. Προχωρούμε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη συγγραφή και έκδοση βιβλίου διδάσκοντος για το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη. Με ευρύτατη πρωτοβουλία προχωρά η δημιουργία ενός μουσείου για τη μνήμη και εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος στο χώρο του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού από όπου αναχώρησε η πρώτη αποστολή. Δρομολογείται η ανέγερση ενός μνημείου στο χώρο της Πανεπιστημίουπολης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου μέχρι το Δεκέμβριο του 1942 βρίσκονταν το Εβραϊκό Νεκροταφείο της πόλης, ένα από τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Ανακοινώθηκε ήδη η θεσμοθέτηση μιας έδρας εβραϊκών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημειώνεται συμμετοχή νέων από όλη την Ελλάδα στην πορεία των ζωντανών, που διοργανώνεται ετησίως στους τόπους της θηριωδίας των Ναζί. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα έμπρακτων ενεργειών που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά, εφόσον εφαρμοστούν με συνέπεια σε βάθος χρόνου, στο να αναπτύξει η κοινωνία μας τα ζητούμενα αντανακλαστικά, για να μην επικρατήσουν η αδιαφορία και η λύθη για αυτές που δημιουργούν το υπόβαθρο που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα. Συνήθως η ένταση και το μέγεθος του Ολοκαυτώματος μας αφήνει να το συνδέσουμε με όσα προηγήθησαν, τους ανθρώπους που ζούσαν εδώ, την καθημερινότητά τους, αυτούς που ξεριζώθηκαν, ληστεύτηκαν και βασανίστηκαν, αλλά και με όσα συνέβησαν σε αυτή την πόλη. Όσοι σήμερα αλήθεια ξέρουν όσα έγιναν στο κέντρο του Βαρώνου Χίλς, αλλά και όσα προϋπήρχαν στην περιοχή του παλιού σταθμού, όσοι γνωρίζουν για ιστορικές μορφές της Θεσσαλονίκης, όπως ο Σααδί Λεβί, ο Ιωσέφ Ναχαμά, ο Μωύσης Αλατίνη και τόσοι άλλοι, όσοι γνωρίζουν τι συνέβη το Μαύρο Σεπτέμβρη της 11ης Ιουλίου 1942 και ας περνούν από την πλατεία Ελευθερίας καθημερινά. Τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Ευρώπη αφανίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν Εβραίοι. Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη όπου η εβραϊκή κοινότητα ήταν ενεργή και οργανωμένη, πλήρωσε τον φόρο του αίματος με 50.000 ψυχές. Αλέγρα, Αλίκη, Αλμπέρτος, Άννα, Αντζελίκα, Βιδάλ, Ιουδά, Δανιήλ, Δαβίδ, Διαμάντε, Εζρά, Ελφύρα, Εσθήρ, Εστερίνα, Εστρέα, Εσχά, Ζάνα, Ζήκο, Ζουλή, Ηλία, Ιακώβ, Ίντα, Ιντό, Ιουδά, Ιουλία, Ισαάκ, Ισουά, Ισρά, Ισραέλ, Ιωσήφ, Κλάρα, Λέζερ, Λεόν, Λιάου, Λίζα, Λούνα, Λούσι, Λούτσα, Μαζαλτόβ, Μαΐρ, Μέρι, Μαλάχ, Μαρίκα, Μάρτα, Ματέο, Μάτι, Ματίκα, Ματίλδε, Μερκάδο, Μισελ, Μόρδο, Μορδοχάι, Μωσέ. Στράφτηκε το 1943. Μπήκε τη λύθη μια τραγική σελίδα της πρόσφατης ιστορίας της. Η Θεσσαλονίκη, αυτή η πρωτεύουσα των προσφύγων, όπως την ονόμασε ο αείμνηστος συγγραφέας της, ο Γιώργος Σιωάννη, έχει γίνει πλέον ένας τόπος μνήμης. Και αυτό με παρηγορεί σαν πολίτη και σαν άνθρωπο. Σήμερα σε αυτή την αίθουσα τιμούμε τη μνήμη των συμπολιτών μας που οδηγήθηκαν στο Auschwitz. Από αυτούς ελάχιστοι επέστρεψαν και θέλω να τους φέρω κοντά μας μέσα από τις φωνές τους, όπως τις ακούμε στις μαρτυρίες τους.
Όμως είναι και εκείνοι οι περισσότεροι που δεν επέστρεψαν. Και, όπως έγραψε ο ποιητής Πάουλ Τσέλαν, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους των νεκρών. Ίσως πράγματι είναι λάθος να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις φωνές των ανθρώπων που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα με τη δική μας φωνή, όσο και αν κλείνει μέσα της την οργή, τη διαμαρτυρία και προπάντων το πένθος. Πένθος για εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια αμάχων ανθρώπων που χάθηκαν όχι στο πεδίο μιας μάχης, όχι στα σπίτια τους σε έναν βομβαρδισμό, αλλά μετά από διαδικασίες δεδαλώδεις, γραφειοκρατικές, κυρίως παραπλανητικές, που τους απόσπασαν από τις εστίες τους, τους αποξένωσαν από το βιός τους και τα όποια τους υπάρχοντα, οι πιο πολλοί πρέπει να πούμε ήσαν πάμφτωχοι, τους οδήγησαν στο γκέτο και μετά τους φόρτωσαν στα τρένα. Πολλούς τους ξεγέλασε η υπόσχεση των Ναζί ότι θα πάνε σε μια νέα πατρίδα όπου θα εργαστούν ανάλογα με τις γνώσεις και τις ειδικότητές τους. Έτσι έφυγαν με μια βαλίτσα με ρούχα ζεστά, κατάλληλα για το κλίμα της Πολωνίας, αφού αναγκάστηκαν να βγάλουν συνάλλαγμα σε σλότι και τέλος, όπως έχει δείξει ο ιστορικός Ραούλ Χίλμπερκ, υποχρεώθηκαν να πληρώσουν οι ίδιοι τα εισιτήρια, μέσω της κοινότητας φυσικά, του τρένου, και δηλαδή να οδηγηθούν οι δίης ανανόμασης στον θάνατό τους. Τα πρώτα ουσιαστικά βία αντισημιτικά μέτρα σε ευρύτερη κλίμακα ήταν πρώτον εκείνο της συγκέντρωσης των Εβραίων στην Πλατεία Ελευθερίας, είμαστε το καλοκαίρι του 1942, και η επιβολή υποχρεωτικής καταναγκαστικής εργασίας. Αλλά και πάλι, χάρη σε ένα τεράστιο εξωφρενικό ποσό λίτρων που πλήρωσε η κοινότητα, απαλλάχθηκαν οι εργάτες από την εργασία. Εκτός από αυτά, μέχρι το καλοκαίρι του 1942, η θέση των Εβραίων λίγο διέφερε κατά τον γιορτό του Κιακουέλ από αυτή των Ελλήνων. Τα καθαυτοδιοκτικά μέτρα, δηλαδή η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 5, η απαγόρευση της χρήσης οχημάτων, η επιβολή διακριτικού σημείου, του άστρου, η διαταγή για τον εγκλεισμό σε κέτο με σκοπό τον εκτοπισμό στην Πολωνία, όλα αυτά εφαρμόστηκαν στις 8 Φεβρουαρίου του 1943. Και ένα μήνα μετά ακριβώς έγινε η πρώτη αποστολή. Προσέξτε, όλα αυτά συνέβησαν στο ελάχιστο διάστημα μόλις ενός μηνός, με διαταγές αλλεπάλληλες και τόσο εκνηδιαστικές που κυριολεκτικά γράφει ο Δ. Κοέλ, κανείς δεν ήξερε πλέον τι να κάνει. Ζώντας ο Δ. Κοέλ τα γεγονότα από μέσα και αντιλαμβανόμενος ότι αυτό το ταξίδι στην Πολωνία είναι επομένως ταξίδι προς τον θάνατο, βέβαια στην ιστορία η πρακτική της μετακίνησης πληθυσμών δεν ήταν άγνωστη. Μπορούσε να γίνει πιστευτή διότι υπήρχαν ανάλογα ιστορικά παραδείγματα στο παρελθόν. Όσο για τις φήμες που κυκλοφορούσαν ήδη από τις αρχές του 1942 από το BBC για την ύπαρξη στρατοπέδου θανάτου, αυτές ακούγονταν εξωφρενικές. Απλούστατα δεν είχε υπάρξει άλλο τέτοιο προηγούμενο στην ιστορία και οι περισσότεροι τις θεωρούσαν αγγλική αντιναζιστική προπαγάνδα, δηλαδή αυτό που λέμε Radio RP. Η καταστροφή ήταν τεράστια. Σήμερα στην πόλη διαμένουν περίπου 1.000 Έλληνες εβραϊκής καταγωγής. Καθώς το ολοκαύτωμα απομακρύνεται στον χρόνο και ο αριθμός των επιζώντων από αυτό λιγοστεύει, επαφίεται στη νέα γενιά να κρατήσει τη δάδα της μνήμης αναμένη για να κρατηθεί έτσι ο αγώνας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια φωτεινός. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Μάθαμε πολλά καινούργια. Είχαμε πολύ ωραίες υπάρξεις και εξαίρετες φωνές. Θερμά συγχαρητήρια για την οργάνωση. Όπως την παρουσιάσατε, πολύ ωραία. Ήταν πολύ αφηγηματική και ζωή σε τραγούδια ήταν εξαιρετικά. Πώς νιώθατε εσείς που σιγά σιγά ξαναεπανέρχεται η... Όχι, δεν θα πω το εβραϊκό στοιχείο, αλλά
ξανά η μνήμη επανέρχεται και φυσικά εκείνο το σημαντικό το οποίο ακούστηκε ήταν ότι θα υπάρχει και έδρα στο Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι πολύ εξαιρετικό. Από πολλά χρόνια τα ακούμε. Επιτέλους, ας τη δούμε να λειτουργεί. Ακόμα δεν την είδα ακόμα να λειτουργεί όμως. Τα ακούμε ότι θα υπάρξει. Συγχαρητήρια για αυτούς που το σκέπτονται. Ήταν μια χειρονομία πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πεντάμορφη κοπέλα, κορούλα αγαπημένη, που οι γονείς την είχαν στα πούπουλα βαλμένη. Ξανθά ήταν τα μαλλιά της, στους ώμους της ρηγμένη, νουζώντας το λουτρό σε νερά αρωματισμένα. Τα κρινοδάκτυλά της νερό δεν τα είχε βρέξει. Τεντούσε, μελετούσε ή πήγαινε να παίξει. Μπιργκενάου μπήκε, στρατόπεδο της φρίκης. Ουρλιάζουν και χτυπούνε πρωί και μεσημέρι. Το όνομά της είναι ο αριθμός στο χέρι. Σ'
ψυχή γεμάτη τρόμο. Το μέσα της σωπαίνει. Η νύχτα πέφτει μαύρη. Δεν ήξερε η δόλια. Ο νους δεν το χωρούσε. Πως έχασε για πάντα αυτούς που αγαπούσε. Κατάλαβε πια τότε αιτία πόνου αφάτου. Καμένη σάρκα γύρω, φρικτή οσμή θανάτου. Χωρίς να σταματούνε, καπνό προς τον αέρα, τέσσερις καμινάδες. Εκεί, μάνα πατέρα. Στο κομμάντο μετά τις 7 μέρες. Ξημέρωμα, αρχίζουν ξύλο στην καθημιά τους. Ουρλιάζουν, άφστε να μπουν στη σειρά τους. Δουλεύει με το φτιάρι και με την τζάπα λιώνει. Σηκώνεται και σκύβει. Η μέρα δεν τελειώνει. Εκτός από μια σούπα και ελάχιστο ψωμάκι, δεν τρώει τίποτα άλλο. Δύστυχο κοριτσάκι. Το σώμα που ήταν φίνο, κομψό και κλεπτισμένο, σαν μιας νεκρής αρχείο, στεγνό και εκφυλισμένο. Σχεδόν όλα τα βράδια στο ξυλοκρέβατό της σκεπάζει το κεφάλι. Ακούν τον οδυρμό της. Θεέ, άρχοντα του κόσμου, υπέρτατε Θεέ μου, τους δύο γονείς μου βάλε πλάι σου, Κύριε μου. Πολλά είναι τα δεινά της. Την τρύπη σαν σαβέλος. Και άλλο δεν της μένει να ψάξει για το τέλος. Να μείνει ξαπλωμένη. Να κάτσει να αρρωστήσει. Απ' τη γραμμή να φύγει, στρατιώτη αυτή να βρήσει. Και σίγουρο θα είναι έτσι, πως θα έρθουν να την ψάξουν. Αυτήν πια θα διαλέξουν, να πνίξουν και να κάψουν. Ή μήπως η ελπίδα να δει ξανά τον ήλιο, να έρθει ένα τέλος σε τούτο το μαρτύριο. Την κάνει να αντέξει και να τα αποφασίσει αγώνα αυτή να δώσει, να μείνει και να ζήσει. Ξημέρωμα, αρχίζουν ξύλο στην καθημιά τους. Ουρλιάζουν, Άουστεν! Ουρλιάζουν, Άουστεν! Ουρλιάζουν! Άουστεν! Και όποια αργήσει, πάει.